Διευθυντικά στελέχη 7 μεγάλων ρωσικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ αλλά και ο Γενικός Διευθυντής κορυφαίας εταιρείας εισαγωγής τροφίμων στη ρωσική αγορά που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την εισαγωγή κριτικών προϊόντων με κυρίαρχο το ελαιόλαδο επισκέφθηκαν το πρωί την περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της προσπάθειας που ξεκίνησε με τη συμμετοχή του νησιού στην έκθεση της Μόσχας για την προώθηση των τοπικών προϊόντων στη Ρωσία. Αλυσίδες, οι οποίες βρίσκονται και Μόσχα και εκτός Μόσχας. Μεγάλες αλυσίδες, κεντρικά καταστήματα, όπως από τη Μόσχα καταστήματα από την Κόκκινη Πλατεία, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα, για να γνωρίσουν καλύτερα τα ελληνικά προϊόντα και ειδικά τα κριτικά, που θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής διατροφής. Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Περιφερειάρχη, οι Ρώσοι επιχειρηματίες συναντήθηκαν με εκπροσώπους κριτικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων αλλά και των ποτών και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το λάδι, το κρασί, την τσικουδιά, τα αρτοσκευάσματα, το μέλι, τα βότανα αλλά και τα τυροκομικά προϊόντα. Το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείες όλες οι δικές μας είναι ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να στραφούν σε οργανωμένες, συντονισμένες παραγωγές προϊόντων, γιατί μικρές αλυσίδες μία-μία, μικρές εταιρείες μία-μία σίγουρα δεν μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους και θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι μαζί μέσα από ομάδες παραγωγών, μέσα από μεγαλύτερα σχήματα θα καταφέρουν να προωθήσουν τα προϊόντα. Αύριο τα μέλη της αποστολής από τη Ρωσία και στελέχη της περιφέρειας θα επισκεφθούν εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να δουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία.